Ταξίδεψαν με ένα καγιάκ 270 χιλιόμετρα. Ναι. Μίλια. Μίλια, νομίζω, ναυτικά μίλια. Είναι, ναι, ναυτικά είναι διαφορετικά ναι. Τα χιλιόμετρα, σωστά. Από τον Πειραιά μέχρι τα Χανιά. Για ένα καλό σκοπό. Ποιος ήταν αυτός? Μιλάμε για δύο τολμηρούς θαλασσοπόρους, οι οποίοι έκαναν αυτό το ταξίδι, το διάπλο από τον Πειραιά μέχρι τα Χανιά. 17 μέρες σκοπηλατούσαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Για τα παιδιά της πίστης. Και όταν λέμε παιδιά της πίστης, μιλάμε για τα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές παθήσεις. Και ήθελαν με αυτό το μήνυμα να δώσουν, με αυτή την κίνησή τους, την ενέργειά τους, να δώσουν το μήνυμα ότι όπως τα παιδιά αυτά και η οικογένειά τους τραβάνε κουπί προκειμένου να πετύχουν την ίαση. Γιατί να τονίσουμε ότι ο καρκίνος στα παιδιά είναι θεραπεύσιμος κατά 80%. Mm-hmm. Είναι κάτι τώρα που δεν ξέρω αν εμείς μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να διανύσει έτσι κανείς με ένα καγιάκ 270 μίλια. Ναι. Και με όλες τις καιρικές συνθήκες τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε. 17 μέρες. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ πας με ένα σκάφος, με ένα πλοίο. Δύο ώρες σκοπηλατής, τρεις και λες τόπος. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τώρα στην παρέα μας και τον κύριο Άγγελο Χριστοφίδη, ιδρυτικό μέλος της ναυτικής ομάδας South Evian Golf Team. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Μάλλον εσείς μπορείτε να μας λύσετε την πρώτη μας απορία, το πόσο δύσκολο είναι να διανύσει κανείς με ένα καγιάκ 270 μίλια. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, ο δυσκολότερος αγώνας της ζωής είναι ο αγώνας που δίνουν αυτά τα παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους. Ακριβώς. Το ταξίδι πράγματι έχει δυσκολίες, αλλά αρκεί κανείς να επισκεφθεί την ογκολογική κλινική στον Παίδων για να καταλάβει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι το κουμπί που τραβούν αυτά τα παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους. Γι' αυτό και εσείς επιλέξατε μια δύσκολη αποστολή, ώστε να δείξετε κι εσείς ότι η επιμονή, η αντοχή θα έλεγα και η δύναμη είναι αυτή που μας πάει μπροστά γενικά στην ζωή. Ακριβώς. Και να βάζουμε στόχους. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς όπως έχουμε ξαναπεί αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή για όλους ανεξαιρέτως. Και ο αγώνας αυτός που δίνουμε έχει πράγματι τους συμβολισμούς αυτούς που αναφέρατε. Οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για το διπλανό μας, στη μεγάλη αβεβαιότητα της ζωής και της θάλασσας. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, διότι κανείς δεν ξέρει τι φέρνει η ζωή. Σήμερα είναι αυτά τα παιδιά σε αυτή τη θέση, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πλέον και το κράτος αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τις στοιχειώδες ανάγκες των πολιτών του. Κατά συνέπεια θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε δράση ως ενεργοί πολίτες. Ποιος είχε την ιδέα αυτή? Για το φετινό ταξίδι εννοείτε? Ναι, για το φετινό. Κοιτάξτε, τις ιδέες τις συζητούμε όλοι ομαδικώς. Mm-hmm. Τις συζητούμε όλοι ομαδικώς, βάζουμε κάτω τα χαρτιά, ανοίγουμε τους χάρτες τους ναυτικούς. Βλέπουμε τις αποστάσεις, υπολογίζουμε τις μέρες, την απόσταση. Υπάρχουν συναισθηματικά κριτήρια πίσω από το σχεδιασμό της κάθε αποστολής. Φέτος θέλαμε να περάσουμε από τα Χανιά, που είναι και ο τόπος καταγωγής και μόνιμης διαμονής του συνταξιδιώτη μου, του Κώστα Μανατάκη. Mm-hmm. Είναι η τρίτη κατά σειρά αποστολή της ομάδας μας. Προηγήθηκαν το 2011 ο Διάπλους Αιγαίου από την Ερέτρια μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης, που αφιερώθηκε στο χαμόγελο του παιδιού και ειδικότερα σε παιδιά με προβλήματα υγείας. Το 2012 ακολούθησε η δεύτερη αποστολή μας, ο Διάπλος του Βορείου Αιγαίου, από τη Χαλκιδική, από τη Σιθωνία Χαλκιδικής μέχρι την Ερέτρια μέσω Βορείων Σποράδων. Και φέτος επιχειρήσαμε το Πειραιάς Χανιά. Μία αποστολή που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε με καγιάκ και ευτυχώς πήγε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, μία ωραία ιδέα και έτσι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, ότι πρέπει να βάζουμε στόχους στην ζωή, όχι μόνο για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, αλλά και για πολύ σημαντικά πράγματα, όπως είναι το θέμα της υγείας μας. Όπως πολύ ωραία είπατε κι εσείς, ότι δυστυχώς κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του τύχει αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ και σας καλώ όλους. Να σταθούμε δίπλα στο Σύλλογο Πίστη, δίπλα στα παιδιά με καρκίνο. Όπως είπατε πολύ εύστοχα, είναι μια ασθένεια, μια νόσος που θεραπεύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε πάνω από 80% των παιδιών με καρκίνο μπορεί να γίνει καλά, απολύτως καλά, να συνεχίσει φυσιολογικά τη ζωή του. Και δεν θα σταματάμε να λέμε ότι η σοβαρότερη νόσος στην κοινωνία μας δεν είναι ο καρκίνος. Οι σοβαρότερες νόσοι είναι η αδιαφορία, είναι ο ατομισμός, είναι η ιδιοτέλεια, η ιδιωτεία. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε προκειμένου να προοδεύσουμε όλοι και ατομικά αλλά και συλλογικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
και ασφαλώς η πίστη, την οποία δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ και σε καμία περίπτωση.